ότι δεν μας προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός, με βάση και τις αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που ενίοτε ήταν ομόφωνες, ενίοτε δεν είναι, διότι υπάρχουν και παρατάξεις που αποφασίζουν αναλόγως την περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι όταν παίρνει φωτιά το σπίτι του γείτονα, στην προηγούμενη περίπτωση η Γαλατινή και ο Δήμος Σουρίου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανησυχεί και εμάς. Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι είμαστε αντίθετοι στην εγκατάσταση, στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών στα όρια του Δήμου Ευρωδέας, όχι γιατί είμαστε κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το αντίθετο μάλιστα, είμαστε υπέρ, αλλά η όλη αυτή προσπάθεια, η οποία τελευταίο καιρό γίνεται άναρχα, χωρίς ένα σχέδιο, χωρίς ένα τοπικό ρηματοδοτικό, είναι εις βάρος της περιοχής, είναι εις βάρος του ζωτικού οξυγόνου της περιοχής, είναι βάρος επαγγελμάτων όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, αλλά και ακόμη οι δραστηριότητες που υπάρχουν σε ένα τουριστικό μέρος όπως είναι η Βλάστη, το κατεξοχήν τουριστικό προϊόν του Δήμου Ευρωδέας. Είναι κατά επαγγελμάτων στο οποίο έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα όπως είναι οι μυλοκαλλιέργειες, οι κερασοκαλλιέργειες στην περιοχή του Βερμίου. Και όπως καταλαβαίνετε, σε όλη αυτή την προσπάθεια θέλουμε και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιστοί στα δεδομένα που έχουμε θέσει εξ αρχής. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής και η όποια αδειοδότηση μας βρίσκει να συνεχίζουμε να είμαστε, να διαφωνούμε και να είμαστε αντίθετοι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι όλο αυτό το διάστημα, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και στο Βασαρχείο, θα υπάρξει ένα ράλι εγκατάστασης αναμογεννητριών στο όρος Άσκιο. Ήδη έχουμε ενημέρωση και το γνωρίζει καλά και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας που είναι παρόν εδώ, προκειμένου να δούμε με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε. Μόλις είδαμε την πρώτη αδειοδότηση για άδεια εγκατάστασης, φώναξα στο γραφείο μου και κάναμε μια συνάντηση τόσο τον πρόεδρο της κοινότητας Βλάστης, την κυρία Πράπα Αναστασία, η οποία είναι δημοτική σύμβουλος εκλεγόμενη με τον συνδυασμό μας στη Βλάστη, ο κύριος Καραβασίλης, επικεφαλής της πάρεξης με την οποία συμπράττουμε στο Δήμο Ευρωδέας, και τον κύριο Κωνσταντίνη, προκειμένου να υπάρξει, αν θέλετε, η πάρεξη μιας δράσης όλο αυτό το διάστημα. Αποφασίσαμε λοιπόν με τη σημερινή συνέντευξη τύπου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον καλέσουμε και να ζητήσουμε ότι πρέπει να είναι σε εκδρύβωση για όλο το επόμενο διάστημα και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε μία καμπάνια και μία συνάντηση με τους πολιτικούς συλλόγους των βλαστιωτών που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, είτε στο Τύρναβο, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Λάρισα, είτε εδώ της Πολεμαϊδας, προκειμένου να καταλάβουν όλοι τι πάει να γίνει πάνω στο βουνό. Επίσης, μία ακόμη απόφαση που πήραμε είναι να έρθουμε σε επαφή με τους όμορους Δήμους, είτε όπως είναι της Κοζάνης, είτε είναι ο Δήμος Βοΐου, προκειμένου να χαράξουμε από κοινού μία πολιτική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης προσπάθειας που θα λάβει χώρα το επόμενο διάστημα στο όρος Άσκιο. Θέλω να ξεκαθαρίσω και τελειώνω με αυτό, ότι η παρουσία όλων μας εδώ δείχνει ότι δεν αφιπολούμε το δικαίωμά μας να έχουμε τα βουνά μας ελεύθερα, τα χωράφια μας επίσης ελεύθερα ή, εάν αυτό γίνει κατά επιλογή μας, να γίνεται με σχέδιο, πρόγραμμα και με δεδομένη γεωγραφική αναφορά. Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία εξυπηρετούν παροδικά οικονομικά συμφέροντα, δεν μπορούν να μας δώσουν συμφέροντα.